Στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Μεσσηνίας Αλέξανδρος Κουμουνδούρος πραγματοποιήθηκε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος ήταν η ενημέρωση των πολιτών για το iSYRIZA, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την ένταξη νέων μελών στο κόμμα αλλά και την επικοινωνία του κόσμου με τις δομές του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προγραμματική αντιπολίτευση με ανάδειξη εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης, σύνταξη προγράμματος σύγχρονου και ρεαλιστικού, που θα είναι και πρόγραμμα διακυβέρνησης. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται εκ παραλλήλου με μια σειρά από άλλα πράγματα. Καταρχήν είναι η προγραμματική αντιπολίτευση στην οποία δοκιμαζόμαστε και εμείς. Είναι οι πρώτοι μήνες της κυβερνητικής παρουσίας και των πρωτοβουλειών της. Ο τρόπος δηλαδή που μέσα στη Βουλή αναδεικνύουμε την εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Είναι η ίδια η κοινωνία, δηλαδή μια ανατροφοδότηση με διεργασίες μέσα στην κοινωνία όπου σημειώνουμε, καθώς περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες, μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση πάνω σε ζητήματα που αφορούν κακές συνέπειες, αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία. Η εκδήλωση έγινε το βράδυ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, με τον Αλέξη Χαρίτση να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Προϋπολογισμός, ο οποίος συνολικά για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και παρόλα αυτά τα οποία είχαμε ακούσει προεκλογικά, ισοδυναμεί με επιπλέον επιβάρυνση τα φορολογικά έσοδα τα οποία προβλέπει είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Στόχος, όπως είπαν οι ομιλητές, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει την κύρια δύναμη του προοδευτικού πόλου που θα διεκδικήσει την εξουσία και επεσήμαναν ότι το συνέδριο του κόμματος θα ενώσει δυνάμεις σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια πολύ συνειδητή προσπάθεια όχι μόνο να ξεθεμελιωθούν κατακτήσεις των προηγουμένων 4,5 ετών, κατακτήσεις μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως όλοι ξέρετε, αλλά μία προσπάθεια να ξεθεμελιωθούν και κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Ο Νίκος Βούτσης αναφέρθηκε ακόμη και στην εκλογή νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στηρίζοντας το πρόσωπο του Προκόπη Παυλόπουλου. Χαρακτηριστικά δήλωσε πως ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει μια καλή θητεία και πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία γύρω από το πρόσωπό του.